ψήφισμα εναντίον της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, υπερασπιζόμενο τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, την σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, αλλά και την ανάγκη επαρκού στελέχωσης αυτού με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη απασχόληση και εργασιακά δικαιώματα, ζητά την απόσυρση του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύον στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Το εν λόγω άρθρο, εφόσον αποτελέσει συνόλο του κράτους, δύναται να οδηγήσει ουσιαστικά χωρίς κανένα περιορισμό στη σταδιακή και μετέπειτα πλήρη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών όπως τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσεων υλικών, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρηση χώρου πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και άλλων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας δεσμεύεται ότι ακόμα και αν ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο, δεν θα το ενεργοποιήσει και δεν θα κινηθεί αποκλειστικά στο πνεύμα όσων ορίζονται στο άρθρο 61 του νόμου 3979/2011, το οποίο προβλέπει ότι καθορίζεται σε σαφήνεια το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η διάρκεια και η περιοχή έντρος στις οποίες αυτές παρέχονται. Επίσης, ότι για τη λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Η Δημοτική Σύμβουλη της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτός Δήμος Συνεργή Πολίτευση.